Συνεχίστηκε και την 3η 17 Μαΐου η 48 ώρια απεργία των σχολικών καθαριστριών, οι οποίες διαμαρτύρονται με αυτόν τον τρόπο για τα προβλήματα του κλάδου τους και διεκδικούν μόνιμη και σταθερή εργασία. Το πρωί της 3ης, μάλιστα, οι σχολικές καθαρίστριες συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο της Καβάλας, όπου παρέδωσαν ψήφισμα για τα αιτήματά τους προς τον Δήμαρχο Καβάλας, κ. Θόδωρο Μουριάδη. Είναι η δεύτερη μέρα της 48 ώρες απεργίας που έχουν πανελλαδικά κάνει οι σχολικές καθαρίστριες. Και τα προβλήματά μας είναι πάλι τα ίδια. Τελειώνει η σύμβασή μας, είμαστε πάλι στον αέρα, δεν ξέρουμε τελικά εάν θα βγει η οικία, πότε θα βγει η οικία που θα μας ενημερώνει για την επόμενη χρονιά. Δουλεύουμε μέσα στα σχολεία πάρα πολλά χρόνια και κάθε χρόνο έχουμε αυτό το βραχνά στο λαιμό μας. Οπότε σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, είμαστε μπροστά στο Δημαρχείο, γιατί πρέπει να φωνάξουμε τα αιτήματά μας, πρέπει να ανεβούμε να παραδώσουμε ψήφισμα στο Δήμαρχο. Τα αιτήματά μας είναι μόνιμη και σταθερή δουλειά. Δεν μπορεί να δουλεύουμε 20 χρόνια και 15 και 10 και 7 χρόνια στα σχολεία και εξυπηρετούμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αυτό το ξέρουν όλοι, και να μην υπάρχει μονιμότητα ακόμη. Είναι και πολλά άλλα επιμέρους αιτήματα. Και τα βαγιά και ανθυγιεινά τα ένσημα και το επίδομα που μας λένε ότι πολύ πιθανόν ας πούμε, να κοπεί ένα μέρος του επιδόματος που αν είναι δυνατόν, παιδιά, το βαρύ και ανθυγιεινό όταν δεν μπορούμε να το πάρουμε εμείς που είμαστε μέσα στα χλώρια, στα αντισηπτικά, μέσα σε τόσο κόσμο και για τον COVID και για την καθαριότητα, τη συνεχή και διαρκή σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, τότε ποιος.